πάμε. Ωραία. Πάμε. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλώς είστε. Εντάξει, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα κρίνει πάρα πολλά για τη συνέχεια. Mm-hmm. Είναι η πρώτη αγωνιστική των play-off, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι με τις γκέλες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος πρέπει να κερδίσει. Και εννοώ γκέλες στη Λαμία, την Κυψιά κυρίως, αλλά και τον Όφη, από τη στιγμή που τα άλλα δύο χάθηκαν. Είναι, ήταν τρία μάτς που θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει και τους 9 βαθμούς και πήρε 3 μόνο πάθη. Ναι, ακριβώς. Πήρε από τους διαθέσιμους 9, πήρε 3, έχασε 6 και αυτό το βρίσκει σήμερα μπροστά του, διότι αν αυτούς τους βαθμούς τους είχε πάρει ή έστω να είχε πάρει τους 4 από αυτούς, σήμερα ναι μεν ήταν, φυσικά θα ήταν μια πολύ ζημιά για τον Παναθηναϊκό, για το γόητο, γιατί τώρα ήταν πάντα πέτσι με τον Ολυμπιακό, πάντα μια ήττα σου στοιχίζει, αλλά δεν θα το στήκιζε το να μείνει εκτός ουσιαστικά διεκδίκησης τίτλου. Διότι αν σήμερα Παναθηναϊκός χάσει, εντάξει, θα είναι στο πλήν 7 και στο πλήν 6 και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει στα επόμενα 9 παιχνίδια. Θα πρέπει να κάνει ένα σερί το οποίο ναι, στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή μπορεί να μην βρίσκεται και να είναι κάτι το οποίο να είναι να μοιάζει με θαύμα. Γι' αυτό λέω ότι στόχος σήμερα είναι η νίκη. Το ξέρουν στον Παναθηναϊκό, δούλεψαν στις τελευταίες μέρες πολύ στα τακτικά θέματα και στις στατικές φάσεις, πρέπει να το πούμε αυτό. Το θέμα τι θα βγει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός γενικά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τα τελευταία 2,5 χρόνια τα πηγαίνει καλά, με εξαίρεση το περσινό που αναγκάστηκε να παίξει με πολλά κρούσματα COVID. Αλλά ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Με τη Μακάμπι, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να σου τύχει ένα παιχνίδι, αλλά ο νέος προπονητής έχει αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού. Και σίγουρα για μένα δεν είναι καλό για τον Παναθηναϊκό που προέρχεται ο Ολυμπιακός από μια τέτοια ήττα. Διότι και μπορεί λίγο διαφορετικά να παίξει, λίγο πιο μαζεμένος, και διότι θα βγάλει σίγουρα αντίδραση. Το λένε όλοι οι προπονητές, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι μετά από μια ήττα που στοιχίζει, οι προπονητές παρακαλάνε να έρθει ένα κρίσιμο παιχνίδι σύντομα, το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά τα ξέρουν στον Παναθηναϊκό και έχουν κάνει το πλάνο τους να δούμε τι θα βγει στο γήπεδο και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια δεκάδα με Τραγκόσκι δυνατοφύλακα δεξιά, τον Κότσι αριστερά, τον Μλαντένοβιτς στο κέντρο της άμυνας, τον Αράο σίγουρα και έναν εκ των Ούγκο Ακαϊντίν με προβάδισμα στον Ακαϊντίν. Α, στον Ακαϊντίν, έτσι, όχι στον Ούγκο. Εγώ ελπίζω να παίξω Ούγκο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει προβάδισμα στον Ακαϊντίν. Στα χαφ ο Πέρεθ με τον Ζέκα και μου τη θέση ο Ρούμπεν έχει το προβάδισμα. Ο Τσέρι με τον Μπακασέτα οι άλλοι και ο Μπερνάρ με τον Παλάσιος και τον Ιωαννίδη. Υπάρχουν σημαντικές απουσίες στην άμυνα. Για μένα όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα άκρα της άμυνας. Γιατί στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ο Ούγκο, ας πούμε, μπορεί να παίξει και να είναι ο Καϊτίν στον πάγκο και το αντίθετο, στα άκρα της άμυνας δεν υπάρχει κανείς. Ο Χουάνκαρ ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός για πάρα πολύ καιρό και θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Ο Βαγιανίτης είναι τιμωρημένος, έχει κάρτες και η μόνη διαθέσιμη μπακ είναι αυτή που θα παίξουν, ο Κώστας και ο Μλαντένοβιτς. Στο κακό σενάριο χτύπα ξύλο έτσι, για όλα τα παιδιά να είναι υγιείς, ότι τι μπορεί να γίνει εκεί. Το Βιλένα αριστερό μπακ βλέπω. Αν παίξει αριστερά. Δεξιά δεν ξέρω. Δεξιά Παλάσιος, ίσως. Δεν ξέρω, μπα το κάνει και αυτό. Ναι. Για να παίξω Ματσίνη μπροστά. Δεν το αποκλείω. Εκτός αν θέλει να βάλει ένα πιο αμυντικό γενή παίκτη, να βάλει τον Ούγκο δεξί μπακ. Αλλά τώρα αυτές είναι αλχημίες. Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Okay. Ναι, χτυπήθηκε εκεί ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι στα μπακ, σε αυτό το παιχνίδι. Πήρε και την κάρτα Βαγιανίδης και δεν μπορεί να παίξει. Αλλά είναι και μεγάλο το πρόβλημα με τον Χουάνκαρ γιατί είναι πολύ καιρό εκτός. Δεν είναι. Δηλαδή ο Μλαντένοβιτς παίζει συνέχεια και φαίνεται ότι κάπου έχει σκάσει ο ίδιος. Βγάζει μια κούραση, ναι. Βγάζει μια κούραση και είναι εκεί το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι εκεί. Στο κέντρο της άμυνας, ναι, μεν λείπει ο Σέγκεφελτ, ο οποίος ακόμα έχει την ενόχληση από την τενοντίτιδα και δεν αγωνίζεται. Εδώ πρέπει να πω κάτι, επειδή υπάρχουν παίκτες που με κάποιες ενοχλήσεις αγωνίζονται, υπάρχουν παίκτες που με μια μικρή ενόχληση σου λέει δεν είμαι έτοιμος να παίξω. Είναι ο κάθε οργανισμός, ο κάθε παίκτης το πώς αισθάνεται. Και από τη στιγμή που ο Σέγκεφελτ λέει αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που νιώθει ακόμα ενοχλήσεις, γι' αυτό και έχει μείνει εκτός. Εντάξει, δεν υπάρχει και ο Γετβάη που για μένα είναι μεγάλη απουσία και αυτός θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Αλλά οι πιο σημαντικές απουσίες είναι στα άκρα, γιατί παραλαμβάνω στο κέντρο της άμυνας υπάρχει κάποιος παίκτης στόπερ στον πάγκο που μπορεί να μπει στα άκρα της άμυνας, δεν υπάρχει κανείς. Ναι. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Αϊτόρ για άλλο ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Έχω πει την άποψή μου με τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ δεν μπορεί να βρει τη φόρμα του πετάγοντάς τον εκτός αποστολής σε κάθε παιχνίδι, αλλά βάζοντάς τον στα παιχνίδια και να βρει ρυθμό. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, είναι η πέμπτη λύση για τα εξτρέμ.
Γιάννη στην αποστολή. Εκτός είναι και ο Βέρμπιτς, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος, παρά το γεγονός ότι κάνει δύο προπονήσεις, δεν είναι έτοιμος για 100%. Αλλά στα εξέμι υπάρχει ο Ματσίνη, υπάρχει ο Λιμιός, θα ξεκινήσει ο Μπερνάρ με τον Παλάσιος. Όπως και μπροστά και στο 10 υπάρχει πλέον λύση, υπάρχει ο Τζούρισιτς, στα Σέντερ Φορ υπάρχει και ο Γερμέγεφ, υπάρχει και ο Σπόραρ. Γι' αυτό σας λέω ότι τα προβλήματα είναι στη κοινή. Ένα πίσω που δεν έχει επιλογές. Και στα άκρα, ναι, στα άκρα, ναι. Στα άκρα είναι το θέμα. Στα άκρα της υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τάσο, θα υπάρχει έτσι ξεπροβόδισμα της αποστολής, κάτι τέτοιο, γιατί ρωτούν κάποιοι φίλοι εδώ πέρα. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Άλλες φορές το ξέραμε, σήμερα δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Okay. Ωραία. Οπότε αναμένουμε το παιχνίδι. 8:30 η σέντρα στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Να σε καλά, Τάσο. Έγινε, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, ακούσαμε και.